Κλέβουν ή καταστρέφουν τις ταΐστρες. Έχουμε, θα τις βάλουμε με έναν ειδικό τρόπο, τέλος πάντων, να μην... Να πούμε στους πολίτες της Θεσσαλονίκης ότι ο καθένας με τον τρόπο του μπορεί να βοηθήσει. Όλοι μαζί μπορούμε, όλοι μαζί είμαστε σε αυτό. Οπότε να καθίσουμε σιγά σιγά να τα βάζουμε. Και το τομέα είμαι και εγώ ίδιο. 30 ταΐστρες και αντίστοιχο φαγητό για να βάλουμε σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη, προκειμένου να αποφύγουμε το φαινόμενο το οποίο βλέπουμε, το οποίο, κατά το οποίο υπάρχουν αδέσποτα σκυλιά τα οποία επιτίθενται σε κόσμο. Το φαινόμενο αυτό που εδώ παρατηρείται, πρώτον γιατί υπάρχει αυτή η αλλαγή στην κίνηση των ανθρώπων, δεν βλέπουν τα σκυλιά πλέον πολλούς ανθρώπους, έχει ιδιαίτερα εδώ στην παραλία που μετά τις 2 απαγορεύεται η κυκλοφορία. Και αντίστοιχα το θέμα, το πρόβλημα του υποσιτισμού. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο με αυτή την κίνηση θα μπορέσουμε να το ελέγξουμε. Μπορεί να μην εξαλειφθεί, αλλά θα ελεγχθεί και σε συνέχεια θα μπορέσουμε να το ελεγχόμενο πλέον να το εξαλείψουμε εντελώς. Κάτι που πρέπει να προσέξουν όλοι οι κηδεμόνες κατοικιδίων είναι ότι ποτέ δεν εγκαταλείπουμε το ζωάκι μας για κανένα λόγο, στηρώνουμε, δεν βοηθάμε να μεγαλώσει το πρόβλημα των αδεσπότων, αντίθετα θέλουμε μείωση του πρόβληματος. Αυτό που θέλω να ζητήσω, να θυμάται όλος ο κόσμος, είναι ότι όπως και εμείς προσπαθούμε να συμβάλλουμε στη σύντηση των αδεσπότων, έτσι θέλω να θυμίσω στον καθένα, κάτω από το σπίτι του, κάτω από την πόρτα του, λίγο νεράκι, λίγο φαγάκι για το κάθε ζώο, όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε, όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και κάτι τελευταίο, όσον αφορά το θέμα της φόλας, η φόλα δεν είναι λύση,